Καλησπέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Θα ξεκινήσω την συζήτησή μας για το θέμα των Σκοπίων, που είναι και το καυτό θέμα των ημερών, ρωτώντας αν στην περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, στην περίπτωση που δεν καταφέρουν για άλλη μια φορά μετά από 24-25 χρόνια οι δύο χώρες να προσεγγίσουν στο θέμα της ονομασίας, τα Σκόπια θα μπουν στο ΝΑΤΟ, έστω και με το όνομα που προβλέπει η ενδιάμεση συμφωνία. Έστω δηλαδή και με το όνομα ΦΥΡΟΜ. Ή αν αντίθετα, σε μια τέτοια περίπτωση, η χώρα μας θα θέσει και πάλι βέτο, όπως είχε θέσει η κυβέρνηση Καραμανλή στο Βουκουρέστι. Κύριε Χατζηνικολάου, πάω κατευθείαν, όπως βλέπετε, στο αιχμηρό ζήτημα. Να με αφήσετε να απαντήσω, μας παράκτηση. Βεβαίως. Λέω, κύριε Χατζηνικολάου, οι γείτονές μας στα βόρειά μας, τα Σκόπια, η ηγεσία της φίλης αυτής χώρας, γνωρίζει ότι δεν μπορεί να ενταχθεί σε διεθνείς οργανισμούς αυτή τη στιγμή, όπως είναι οι οργανισμοί που αναφέρατε, χωρίς να έχει υπάρξει λύση στο νοματολογικό. Η απάντηση αυτή σημαίνει, κύριε Υπουργέ, ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα επαναλάβουμε αυτό που κάναμε στο Βουκουρέστι, θα επαναλάβουμε δηλαδή το βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ? Δεν θα ενταχθούν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ αν δεν έχουν κάνει συμφωνία για το νοματολογικό. Αυτή είναι μια σαφής δήλωση. Δεν θα επιμείνω περισσότερο, γιατί σέβομαι το γεγονός ότι οι χειρισμοί ανήκουν στο Υπουργείο των Εξωτερικών και στην κυβέρνηση και πρέπει να εκδηλώνονται την κατάλληλη στιγμή και με τον κατάλληλο τρόπο. Τώρα, στη ΦΥΡΟΜ, στα Σκόπια, γίνεται συζήτηση για πραγματοποίηση δημοψηφίσματος για το θέμα. Λένε δηλαδή ότι υπάρχει προεκλογική δέσμευση των πολιτικών δυνάμεων, όποια συμφωνία επιτευχθεί με την Ελλάδα, να τεθεί υπό την κρίση του λαού εκεί. Θέλω να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι κάτι τέτοιο πράγματι θα συμβεί και αν επίσης εκτιμάτε ότι το προϊόν μιας συμφωνίας ανάμεσα στην Αθήνα και στα Σκόπια θα μπορέσει να περάσει από ένα δημοψήφισμα στη γειτονική χώρα, και επίσης τι λέτε για όσους προτείνουν να γίνει το ίδιο και στην Ελλάδα, να γίνει δηλαδή και στην Ελλάδα δημοψήφισμα για το θέμα. Είναι πράγματι στις προγραμματικές δηλώσεις των δύο σλαβομακεδονικών κομμάτων αυτή η θέση. Δεν είναι στις προγραμματικές θέσεις των αλβανικών κομμάτων. Ο κύριος Οσμάνη, που με χαρά τον περιμένουμε αύριο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και προερχόμενος από το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα, τον ΤΟΥΙ, έχει δηλώσει ότι δεν είναι πολύ έξυπνο να χρησιμοποιεί κανείς το δημοψήφισμα, αλλά εγώ δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη, διότι αυτό είναι ένα εσωτερικό τους ζήτημα. Εάν τυχόν σε ένα δημοψήφισμα δεν θα περάσει η συμφωνία που θα έχει γίνει, νομίζω ότι το κόστος για την ίδια αυτή τη χώρα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα φανταστεί κανείς σήμερα. Όσον αφορά τα δημοψηφίσματα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Υπάρχει υπεύθυνη κυβέρνηση, υπάρχει πλειοψηφία στην Ελληνική Βουλή και η συμφωνία θα περάσει όπως προβλέπεται από εκεί. Σας θυμίζω, για όσους λένε περί δημοψηφίσματος σήμερα, ότι η ενδιάμεση συμφωνία του 1995, η οποία έδωσε και τη σύνθετη ονομασία στην οποία συμπεριλαμβάνεται και όρος Μακεδονία, δηλαδή η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, και όπου έγινε και το, κατά τη γνώμη μου λάθος, το πρώην Ιουγκοσλαβική να μπει μπροστά από το Δημοκρατία, δηλαδή στο χαρακτήρα του καθεστώτος, και όχι να βρεθεί άλλη λέξη μπροστά από τον όρο Μακεδονία, ότι αυτή η λέξη έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία του κόσμου, χωρίς δημοψηφίσματα αλλά και χωρίς καν να περάσει από τη Βουλή. Τώρα θέλω να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, αν σας άκουσα να μιλάτε για πλειοψηφία στη Βουλή, θέλω να ρωτήσω λοιπόν αν καταρχήν η κυβερνητική πλειοψηφία, και θα πάω και στην αντιπολίτευση στη συνέχεια, είναι ομόθυμα τοποθετημένη σε ό,τι αφορά το θέμα της ονομασίας. Και σας ρωτώ, διότι υπήρξε κάποια στιγμή η τοποθέτηση από την πλευρά του κυβερνητικού σας εταίρου και υπουργού άμυνας, του κυρίου Πάνου Καμένου, περί μη χρήσης του όρου Μακεδονία ή παραγόγου του στην ονομασία που θα προκύψει από τις διαπραγματεύσεις.
κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι γίνεται ένα λάθος και το λάθος ερώτημα θα έχει λάθος απάντηση. Το πραγματικό ερώτημα, και όχι αυτό που θέτει η Νέα Δημοκρατία, είναι: θέλουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα? Θέλουμε η χώρα μας να πάψει να είναι φυλακισμένη της ιστορίας? Διότι, όπως λέω, η ιστορία δεν πρέπει να είναι φυλακή, αλλά πρέπει να είναι σχολείο και να αποτελέσει εκείνον εκεί τον παράγοντα, τον ηγετικό, θα έλεγα, που θα δώσει σταθερότητα και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, θα ξαναανοίξει τις κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις στο μέγιστο δυνατό βαθμό με την περιοχή και θα δώσει και μια δυνατότητα για μεγαλύτερη ένταξη στους διεθνείς οργανισμούς. Αυτό είναι το ερώτημα. Όλα τα άλλα είναι μικροκομματικές συζητήσεις. Εμείς είμαστε μια κυβέρνηση που θα λύσουμε, τολμάμε και θα το λύσουμε το πρόβλημα, εφόσον και η απέναντι πλευρά δείξει ορθολογισμό, το πρόβλημα του νοματολογικού που σπαταλά δυνάμεις από την πλευρά και της Ελλάδος και των Βαλκανίων συνολικά. Εμείς τολμάμε και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πάρουμε πάνω μας ιστορικές ευθύνες. Το πρόβλημα είναι ότι η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση δημιούργησε το πρόβλημα, το βρήκαμε, δεν το δημιουργήσαμε εμείς, ότι η σημερινή αντιπολίτευση απέδειξε ότι είναι ανίκανη ως κυβέρνηση να το λύσει. Τώρα, άμα λέει μεγάλα μικρά λόγια, δεν με ενδιαφέρει. Επίσης αποδεικνύει ότι είναι ανίκανη ως αντιπολίτευση να έχει μια ενιαία αντίληση και μια σκέψη, και εμείς δεν τη ζητάμε ούτε να μας κάνει προτάσεις για τη λύση ούτε τίποτα άλλο. Να αφήσει απλώς η χώρα και την υπεύθυνη της κυβέρνησης να λύσει το ζήτημα. Τώρα όμως θα υπάρχει πλειοψηφία. Τώρα όμως θα σας παρακαλέσω να απαντήσετε και στο ερώτημά μου. Είδατε ότι εγώ σας άφησα να κάνετε την τοποθέτησή σας. Δεν είναι θέμα. Αλλά το ερώτημα. Μεγαλοσύνη σας, κύριε Χατζηνικολάου, με επιτρέπετε να απαντήσω. Δηλαδή, τι άλλο θα μου κάνατε? Συγγνώμη, με τη λέξη μου επιτρέπετε να απαντήσω. Κύριε Υπουργέ, θα μπορούσα να σας διακόψω και να σας θυμίσω ότι το ερώτημά μου. Το ερώτημά σας είναι λάθος. Είναι το ερώτημα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ λέω ότι το ερώτημα που αποσχολεί η χώρα είναι να θα λύσουμε τα προβλήματά της. Κύριε Υπουργέ, μπορώ να θέτω τα ερωτήματά μου και εσείς να κάνετε ό,τι χαρακτηρισμούς θέλετε. Το δικό μου ερώτημα, και δεν με αφορά τι λέει η Νέα Δημοκρατία, ούτε κανένα άλλο κόμμα. Το προσωπικό μου ερώτημα προς τον Νίκο Κοντζιά, τον Υπουργό των Εξωτερικών, είναι αν γνωρίζει ποια είναι τελικά η θέση του κυβερνητικού του εταίρου. Διότι εγώ τον άκουσα να λέει όχι στη χρήση του ονόματος ή παραγόγου του ονόματος Μακεδονία, και στη συνέχεια τον άκουσα εξερχόμενος από μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου να λέει, κύριε Υπουργέ, ότι εμπιστεύεται εσάς. Λοιπόν, θέλω να ακούσω αν τα έχετε βρει. Θέλω καταρχάς, εγώ εκφράζω την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης. Και σε κάθε κυβέρνηση δικαιούνται να υπάρχουν και διαφορετικές γνώμες, και η υποχρέωση της κυβέρνησης είναι και να βρίσκει λύση στο εσωτερικό της και να εξασφαλίζει την πλειοψηφία στη Βουλή προκειμένου να υλοποιηθεί η πολιτική της. Η υποχρέωσή της δεν είναι να λέει τι θα κάνει ο Α ή ο Β. Εμείς λοιπόν θέλω απλώς να σας σημειώσω ότι ο κύριος Καμένος είπε όχι ότι δεν συμφωνεί με τη χρήση του όρου Μακεδονία, είπε ότι δεν συμφωνεί με τη χρήση του όρου στα ελληνικά της Μακεδονίας. Έχει μια μεγάλη σημασία και αυτό πρέπει να το δούμε πώς θα προκύψει μέσα από την ίδια διαπραγμάτευση. Αλλά επιτρέψτε μου να ξαναεπαναλάβω ότι αυτό που θα έπρεπε να συζητάει η χώρα, αντί να συζητάει τι κάνει ο κύριος Καμένος, γιατί φαίνεται η Νέα Δημοκρατία θέλουν να το αποδώσουν ηγεμονικό ρόλο στην λαϊκή δεξιά, εκείνο που έπρεπε να κάνει και να συζητάμε είναι: χρειάζεται λύση σε αυτό το ζήτημα? Εγώ απαντάω ναι, χρειάζεται. Κάνει καλό στη χώρα? Κάνει καλό, όχι γιατί λέει. 25 χρόνια το αφήσαν άλλοι το κύριε Χατζηνικολάου. Και ήταν κυβέρνηση αυτή που μας κουνάνε το δάχτυλο σήμερα και μας λένε τι θα κάνουμε. Εμείς δεν έχουμε καμία αναστολή να λύσουμε το πρόβλημα προς όφελος του λαού μας και της περιοχής. Εάν είχατε ακούσει τα πρωινά σχόλιά μου στο ραδιόφωνο, θα ξέρατε ότι δεν διαφωνώ επί της ουσίας της τοποθέτησης ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που πρέπει να επιληθεί και είναι μια ευκαιρία. Άρα αυτή η τη κυβέρνηση στιγμή. Αυτό που όμως, πρέπει να κάνει όμως, είναι να εξασφαλίσει την ορθολογική και δίκαιη λύση του. Όμως θέλω να σας υπενθυμίσω, το γνωρίζετε κάλλιον εμού, χάριν της συζητήσεως, ότι μιλούμε για έναν γεωγραφικό προσδιορισμό πριν από την λέξη Μακεδονία. Και θέλω να ρωτήσω αν αυτό ισχύει ή αν εξετάζουμε και άλλους προσδιορισμούς. Για παράδειγμα, εγώ σας άκουσα πριν να χαρακτηρίζετε τα κόμματα εκεί σλαβομακεδονικά. Και θυμήθηκα, γιατί είμαι και εγώ αρχαίος Έλληνας και έχω ζήσει τη δεκαετία τις αρχές της δεκαετίας του 90 το θέμα, θυμήθηκα ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο αείμνηστος, συζητούσε το θέμα, το όνομα Σλαβομακεδονία.
Επίσης, είναι πάνω στο τραπέζι, ακούω, το όνομα Νέα Μακεδονία. Επομένως, ερώτησης, απλή και σαφής. Συζητάμε μόνο γεωγραφικό προσδιορισμό ή και άλλους? Μου επιτρέπετε, η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι συζητάει σύνθετη ονομασία με ενιαία χρήση. Το όνομα Σλαβομακεδονικά απευθυνόταν σε αυτούς τους Σλάβους, οι οποίοι αποτελούν το ένα συστατικό του κράτους που ονομάζουμε σήμερα Φύρων. Οι Αλβανοί είναι κάθετη ενάντια σε κάθε ονομασία Σλαβομακεδονίας αυτού του κράτους, διότι θεωρούν ότι τους απαλήφθη ως συστατικό στοιχείο αυτού του κράτους. Υπάρχουν επίσης μια σειρά από προτάσεις που έγιναν είτε από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών το 1992 της Πορτογαλίας, είτε από τους Βανς και Ούν, οι οποίοι προτείνανε τον Νοβομακεδόνσκια και μάλιστα άλλοι ως δύο λέξεις και άλλοι ως μία. Αυτές όλες οι προτάσεις έχουν καταγραφεί και είναι αντικείμενο το οποίο θα εκδηλώσουμε τις επιλογές μας και έχουμε καταλήξει σαν Υπουργικό Συμβούλιο τις επιλογές μας στη συζήτηση που θα έχουμε με τους επίσημους από την γείτονα χώρα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε τώρα τη συζήτηση του ενός ή άλλου ονόματος. Ξαναεπαναλαμβάνω, σύνθετο όνομα, ενιαίο για όλες τις χρήσεις. Κύριε Υπουργέ, και τώρα θα επικαλεστώ τα λεγόμενα της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την ερώτησή μου. Ορισμένοι από τη Νέα Δημοκρατία λένε ότι το θέμα των Σκοπίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση την κυβέρνηση. Λένε δηλαδή ότι αν δεν υιοθετήσει την πρόταση στην οποία θα καταλήξετε ο Πάνος Καμένος και η ΑΝΕΛ, τότε δεν θα υπάρχει δεδηλωμένη. Και θέλω το σχόλιο σας. Καταρχάς, αυτό δεν έχει καμία σχέση με το Ελληνικό Σύνταγμα. Η δεδηλωμένη, όπως ξέρετε, προσδιορίζεται με διαφορετικούς τρόπους και όχι αν συμφωνεί ο ένας ή στο άλλο ζήτημα. Δεύτερον, πλειοψηφία θα υπάρχει στη Βουλή και να είστε σίγουρος για την έγκριση της συμφωνίας που θα είναι καλή και δημιουργική που θα φέρουμε στη Βουλή και ελπίζω να ανταποκριθούν και από την άλλη την πλευρά. Και τρίτον, θέλω να πω ότι η αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας αρχίζει και τελειώνει σε ένα αίτημα. Να παραιτηθεί η κυβέρνηση, να παριστάνει την παρένθεση της στην ιστορία. Περιμένα να έχουμε τελειώσει δύο μήνες. Τώρα σε λίγες μέρες έχουμε τα τρία χρόνια από την πρώτη εκλογική μας νίκη. Δείχνει κατά τη γνώμη μου μια φτώχεια, και λυπάμαι που το διαπιστώνω αυτό, μια φτώχεια στην αντιπολίτευση, η οποία επειδή δεν έχει μπορεί να ενοποιηθεί και να βρει μια θέση γύρω από το Σκοπιανό, προσπαθεί να ξαναβάλει το θέμα των εκλογών. Δηλαδή έχουμε οικονομική συζήτηση για οικονομικές πολιτικές, εκλογές θέλει. Έχουμε συζήτηση για το πώς θα είναι το κοινωνικό κράτος, είσαστε παρένθεση να φύγετε. Έχουμε συζήτηση για εθνικά θέματα, θα εγκαταλείψετε. Εγώ θέλω να σας πω ένα πράγμα και απλό. Αυτές οι δυνάμεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης δημιούργησαν το πρόβλημα. Ήσαν ανίκανες να το λύσουν. Δεν θέλουν σήμερα να το κουβεντιάσουν στην ουσία του, αλλά μόνο στα τυπικά διαδικαστικά. Και κατά συνέπεια δεν κάνουν και για μελλοντική κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο, γιατί δεν λύσουν κανένα πρόβλημα. Κάποιοι λένε και γράφουν, διάβασα αρκετά τέτοια δημοσιεύματα και πρέπει να σας πω με ανησυχία τα διάβασα, ότι θα μπορούσε μέσα από τη διαδικασία της εξεύρεσης λύσης στο Σκοπιανό να αναπηδήσει δεξιά της Νέας Δημοκρατίας ένα νέο κόμμα. Ένα εθνικιστικό κόμμα, μία, να το πω έτσι, μία Λέγκα του Βορρά, κατά το ιταλικό παλαιό αντίστοιχο. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω πώς ακούτε και πώς διαβάζετε αυτά τα σενάρια των τελευταίων ημερών. Εγώ από τις αναλύσεις που έχουμε κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε να γεννιέται τέτοιο κόμμα. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι αυτός ο φόβος εκφράζει μια εσωτερική σύγκρουση στη Νέα Δημοκρατία ανάμεσα στις δυνάμεις που με το δικό τους τρόπο θέλησαν κατά καιρούς να συμβάνουν στη λύση αυτού του προβλήματος και τις χαιρετίζω αυτές τις δυνάμεις και στις δυνάμεις οι οποίες πάνε πιο κοντά προς τις θέσεις της ακροδεξιάς και φοβούνται ότι αν ανοίξει το θέμα για το Σκοπιανό μπορεί να υπάρξει μια εσωτερική σύγκρουση που να λειτουργήσει ως χενοστιβάδα και να δημιουργήσει ρήγματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και καταλαβαίνω και χαρακτήρισα τα ερωτήματά της περί ο Καμένος συμφωνεί, διαφωνεί, διότι πιο πολύ είναι ερωτήματα για συστράτευση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, για καταπίεση του ερωτήματος. Εγώ να σας πω προσωπικά, Υπουργέ, έχω τώρα μεγάλη, έχω μεγάλη κατανόηση για αυτή τη σύγκρουση. Είστε ειλικρινής άνθρωπος. Ναι, έχω μεγάλη κατανόηση για αυτή τη σύγκρουση. Είναι σαφές ότι ορισμένοι τζογάρουν στο θέμα των Σκοπίων δεν πολιτικά. Έχουν ηγεσία, δεν έχουν ηγεσία. Ο κύριος Καμένος, για παράδειγμα, είναι σαφές ότι τζογάρει πολιτικά στο θέμα των Σκοπίων, όπως και ο κύριος Λεβέντης.
τις τελευταίες. Συζητούσαμε, ναι. Μου επιτρέπετε, συζητούσαμε για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και νομίζω ότι ούτε ο κύριος Καμένος ούτε ο κύριος Λεβέντης ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ξαναλέω λοιπόν ότι έχει ένα ιστορικό πρόβλημα. Εγώ το κατανοώ. Αλλά εξαιτίας αυτού του ιστορικού προβλήματος δεν πρέπει να απαντάω στα ερωτήματα που ξεπηδάνε από το δικό της πρόβλημα. Κλείνω. Τώρα, ναι. όσον αφορά κόμματα που κινούνται γύρω από αυτό το θέμα, θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις, άμα μου επιτρέπετε. Η μία είναι ότι είναι πάρα πολύ λογικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το Σκοπιανό. Είναι ένα θέμα που ταλαιπώρησε τη χώρα. Είναι ένα θέμα που για πάρα πολύ, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι θέμα ταυτότητάς τους. Είναι θέμα κληρονομιάς ιστορικής. Δηλαδή δεν είναι ακροδεξιά κάθε άποψη που υπερασπίζεται μια διαφορετική ονομασία. Αλλά κάνει αυτή η άποψη το εξής λάθος. Θεωρεί ότι είμαστε σήμερα στα βαπτίσια. Δηλαδή ότι τώρα γεννήθηκε το μωρό και πάμε να το βαπτίσουμε. Δυστυχώς το μωρό είναι 25 ετών, έχει βαπτιστεί. Αυτό το μωρό έρχεται ως νεαρά. Από 130 χώρες ως πολύ Μακεδονία. Σωστά. Έρχεται ως νεαρά κυρία και θέλει να δει αν θα πάρει μαζί με το επίθετό της και το επίθετο του άντρα της. Δηλαδή μια σύνθετη ονομασία. Τη σύνθετη ονομασία την έχουμε δώσει από το 1995, όχι εμείς ως κυβέρνηση, όχι εγώ προσωπικά, αλλά η Ελλάδα με το πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτός ήταν ο συμβασμός που κάνανε. Κατά συνέπεια, και εγώ παίρνω κάθε μέρα, έχει ένα ενδιαφέρον 100 με 200 ml και SMS που μου λένε: Νίκο, κύριε Κοτζιά, πολύ καλέ μου άνθρωπε, πολύ κακέ μου άνθρωπε, μη δώσετε το όνομα Μακεδονία. Αυτό πραγματικά, άμα μέσα στο 1992, μπορούσε να το συζητήσει κανείς. Στο έτος 2018 και με τις πραγματικότητες που έχουμε, δεν είμαστε από το ανώνυμο που θα βαπτίσουμε, είμαστε από το έχοντα πολύ συγκεκριμένη ονομασία, πολύ συγκεκριμένη αναγνώριση διεθνή, το οποίο εμείς θέλουμε να του προσθέσουμε και να του δώσουμε μια σύνθετη ονομασία με τρόπο που να είναι διακριτά διαφορετική από την ελληνική Μακεδονία. Είστε σαφείς. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Εγώ πάντα ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου. Αν ήμασταν στην αρχαία Αθήνα, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Θα ήσασταν σίγουρα ένας μεγάλος δάσκαλος στις ρητορικές σχολές. Είστε, το χιούμορ σας είναι πάντα εξαιρετικό. Όχι, ευχαριστώ. το πιστεύω και το λέω. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται για...